Εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα στις 8 του Μάη. Πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την χαλάρωση της καραντίνας. Με πολύ καλό καιρό, όπως λένε οι μετρολόγοι. Και μια ανάσα πριν ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα και το υπόλοιπο λιανεμπόριο. Με τις αγωνίες όλων να είναι εύλογες και να είναι και στο τραπέζι. Πάμε τώρα ξανά στον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα ξανά, κύριε Υπουργέ. Τώρα... Καλημέρα πριν. Ξεκίνησε άσχημα η μέρα. Πρέπει να πω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Θεμαστινού. Και ιδιαίτερα στην σύζυγό του, τη Τζέννη, με την οποία είχα και στενή συνεργασία όταν ήμουν υπουργός υγείας. Ο κύριος Θεμαστινός, ο αείμνησος πλέον Δημήτρης Θεμαστινός, ήταν ένας πραγματικός κύριος μέσα στο κοινοβούλιο και είναι απώλεια αυτό που συνέβη σήμερα. Έδινε τη μάχη στον Ευαγγελισμό με τον κορονοϊό. Τον τελευταίο μήνα στην μονάδα εντατικής θεραπείας δεν τα κατάφερε, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κατέληξε σήμερα το πρωί πριν από λίγη ώρα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτή η ιστορία δεν κάνει διακρίσεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι κάποιοι έχουν πάρει αψήφιστα αυτό τον ιό. Δεν πρέπει να το παίρνεις αψήφιστα, διότι δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει και ποιον θα χτυπήσει. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και τώρα που ανοίγουμε σιγά σιγά την οικονομία μας, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κουτροκόη, πρέπει να είμαστε ακόμα προσεκτικότεροι, μην κάνουμε πισωγύρισμα. Γιατί το πισωγύρισμα θα είναι αληθινά καταστροφικό και με αληθινή τραγωδία για τη χώρα. Γι' αυτό και θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους που με παρακολουθούν, ασχέτως τώρα πολιτικής ή κομματικής προτίμησης, παιδιά, να τσακωθούμε όσο θέλετε, το ευχαριστούμε, να μαλώσουμε, να πούμε τα πολιτικά μας, όμως σε αυτό δεν υπάρχουν κόμματα και διαχωριστικές γραμμές. Εάν κάνουμε πισωγύρισμα, ό,τι κόμμα και να ψηφίζουμε, όποια ιδεολογία και να έχουμε, θα βιώσουμε μια μεγάλη καταστροφή. Πρέπει όλοι να βάλουμε λίγο πλάτη ακόμα για να μην γίνει αυτό το πισωγύρισμα. Μιλάτε και για τις συγκεντρώσεις στις πλατείες, τα λεγόμενα πάρτι. Εσείς βλέπετε... Μιλάω για κάθε είδους ανεύθυνη συμπεριφορά που δεν ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών. Χθες, ας πούμε, έβλεπα πάλι μια πορεία στο Σύνταγμα, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων ήταν των καλλιτεχνών, όπου αν δείτε τις φωτογραφίες, έχω τραβήξει μερικές για να τις κρατήσω, γιατί τις θυμάμαι, δεν τις ανέβασα, που είναι ένα παιδάκι μου από καρδιωτικό, ας πούμε. Δηλαδή όλη η Ελλάδα κάνει μια προσπάθεια, βάζουμε γάντια, μάσκες, λέμε να είμαστε στα 2 μέτρα απόσταση, ξέρω εγώ, ταινίες, κόκκινες σούπερ μάρκετ, ανοίγουμε αυτά τα καταστήματα, θα ανοίγουμε την εστίαση με τόση απόσταση στα τραπέζια. Λέμε όλα αυτά και πάνε και κάνουν πορεία και είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Ναι. Κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εντάξει. Κρίμα, βέβαια τώρα ακούστηκαν κι άλλα με αφορμή αυτό που λέτε. Λένε για παράδειγμα ότι και στο Μαξίμο, όταν ήρθε η άλκηση υπό το ψάλτη έξω και βγήκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ήταν οι φωτογράφοι και οι συνεργάτες του, δεν υπήρχαν αποστάσεις. Τώρα μην με προκαλείτε. Και θυμάστε τότε τι ελέγχθη, ότι ποιο μήνυμα στέλνουμε στον κόσμο. Τι λέτε. Αν βάλω τη μία φωτογραφία με την κυρία Πρωτοψάλτη και τον κύριο πρωθυπουργό έξω στο Μαξίμο και αυτού. Που κυρίως τον καλλιτεχνικό κόσμο εξύβριζαν την κυρία Πρωτοψάλτη δήθεν γιατί δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας. Και τη χθεσινή διαδήλωση στο Σύνταγμα, κύριε Παυλόπουλε, θα καταλάβετε τη διαφορά. Στην περίπτωση του κυρίου Μητσοτάκη, τη κυρία Πρωτοψάλτη τους κατηγόρησαν γιατί η απόσταση λέει ήταν λιγότερη του 1,5 μέτρου. Στην περίπτωση τη χθεσινή ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Με σωματική επαφή, κανονική. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Είπαμε. Πάμε τώρα με ψυχραιμία να πράγουμε απέναντι. Μιας και είπε ο κύριος Γεωργιάδης για την κυβέρνηση και θέλουν να κάνουν, ξέρω εγώ, πολιτική. Δικαίωμά τους, δημοκρατία έχουμε προς το εγώ. Δεν λέω να μην υπάρχει και αντιπολίτευση και κριτική και τα πάντα. Μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό μας αρέσει η δημοκρατία. Αλλά παιδιά, όχι όλα πάνω στον άλλον. Τώρα να κάνω λίγο την κακιά εγώ. Διαπιστώθηκε χθες και νωρίτερα, γιατί είπατε ότι δεν γνωρίζετε για τη συγκέντρωση από τις αρχές, ότι γίνεται μια διαδήλωση μπροστά στη Βουλή και ότι δεν τηρούνται οι αποστάσεις. Δεν μπορεί να μην διαπιστώθηκε. Διαπιστώθηκε. Έγινε κάτι. Αυτό θα ρωτήσετε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ξογοή ή τον κύριο Καραδάκη. Εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω αυτή ξέρετε ευθύνη. Πολύ καλά φαντάζομαι, ότι... Φαντάζομαι ότι η ιδέα να στείλει στην αστυνομία και να διαλύσει μια διαδήλωση. Δεν είπα να τη διαλύσει, να κάνει σύσταση, είπα. Όπως κάνατε συστάσεις ανάλογες. Όπως κάνατε συστάσεις στις πλατείες. Οι συστάσεις στους διοργανωτές προφανώς γίνονται. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για το θέμα της ατομικής ευθύνης. Είσαι κύριε άνθρωπος του πολιτισμού, μάλιστα. Άρα μάχεσαι για ανώτερες αρχές, έχεις κάποιο επίπεδο, κάποια μόρφωση.
Εσύ που έχεις κάποιο επίπεδο, κάποια μόρφωση, πας και κάθεσαι αγκαλιά με τον άλλον για να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, καταπατώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας και δεν αντιπολίτευση, υπογέ, το να ζητά κάποιος, το να υπερασπίζεται κάποιος τα δικαιώματά του και το να διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει λάβει το επίδομα που έχουν λάβει δεκάδες άλλοι εργαζόμενοι άλλων κατηγοριών, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Για τους οποίους και εσείς παραδεχθήκατε ότι ήταν λάθος. Με συγχωρείτε. Και εσείς παραδεχθήκατε δημόσια ότι ήταν λάθος ότι οι άνθρωποι αυτοί έμειναν έξω από την περίμετρο. Μα δεν έμειναν έξω. Δεν έμειναν έξω. Ότι καθυστέρησαν να μπουν, είπατε. Παραδεχτήκατε αυτό τουλάχιστον. Οι καλλιτέχνες μπήκανε στα 800 ευρώ και πήραν και τα 800 ευρώ. Και ήταν και από τους πρώτους που μπήκαν στα 800 ευρώ. Και δεν αφήσαμε κανέναν απ' έξω. Αυτό το οποίο συνέβη πράγματι είναι ότι λόγω της ιδιομορφίας αυτού του επαγγέλματος κάποιοι παραδείγματος χάρη είχαν σταματήσει τις παραστάσεις τους λίγες μέρες πριν από την προεπόμενη προθεσμία, είναι αυτοί που δεν είχαν μπει και τους βάλαμε τώρα. Κάποιοι άλλοι δεν ξέραμε ότι είναι καλλιτέχνες, δεν θέλω να πω περισσότερα, ήταν δηλωμένοι κάπως καλλιτέχνες, άρα δεν πήραν τα 800 ευρώ για λόγους που όλοι μπορείτε να καταλάβετε. Γι' αυτό και φτιάχνουμε τώρα το Μητρό Καλλιτεχνών, γιατί για να σου δώσει το κάτω τα 800 ευρώ, κάπου πρέπει να φαίνεσαι ως καλλιτέχνης. Άμα πουθενά δεν φαίνεσαι ως καλλιτέχνης και έχεις μια ιδιωτική σχέση, πώς θα σε βρει το κράτος να σου δώσει τα 800 ευρώ. Άρα λοιπόν θέλω να πω εδώ ότι αν καλόπισα το δει, θα διαπιστώσω ότι η κυβέρνηση δεν είχε ποτέ καμία πρόθεση να αφήσει έξω του καλλιτέχνες. Τώρα ακούω κάποιες υπερβολικές δηλώσεις. Διάβασα χθες τον κύριο Δελιβοριά που έλεγε κάτι ωραία πράγματα, ότι θα κάνουν μήνυση. Δεν ξέρω αν τα είδατε, ότι θα εμποδίσουν, λέει, να παίζουν τραγούδια τους κλπ. Λοιπόν, μέχρι ένα πολύ καιρό για τον κύριο Δελιβοριά είχα την εικόνα που είχαμε οι περισσότεροι. Μέχρι τη μέρα που έδωσε μια συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Όταν είχα κάνει εγώ τη δήλωση τότε για τους μετανάστες, ότι δεν θέλουμε να έχουμε υπερβολικούς αριθμούς μεταναστών στην Ελλάδα. Και μου απήντησε με ένα χυδαίο υδρολόγιο επίπεδου καραγωγέως, ας πούμε. Μετά από αυτό κατάλαβα ότι ο κύριος Δελιβοριάς δεν εκπροσωπεί ούτε τα συμφέροντα των καλλιτεχνών, ούτε τους καλλιτέχνες. Εκπροσωπεί ένα τυφλό μίσος κατά της κυβερνήσεως. Δικαίωμά του, παραλαμβάνω, μας αρέσει η δημοκρατία για να μπορεί ο κύριος Δελιβοριάς να εκφράζει και το τυφλό του μίσου κατά της κυβερνήσεως, αλλά καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν μιλάμε περί αγωνίας του καλλιτεχνικού κόσμου, μιλάμε για το τυφλό μίσου στην κυβέρνηση. Επειδή μιλήσατε για την αγωνία, για τα μαγαζιά, για τα καταστήματα, για τις αποστάσεις, τι έδειξε, να το πω έτσι σχηματικά, η μεζούρα στην Καλλιθέα, γιατί πήγατε και μετρήσατε με τον κύριο Καβαθά, με τον δήμαρχο της Καλλιθέας, τον κύριο Παπαθανάση. Μάλιστα, σχολιάστηκε πολύ το ότι βγάλατε και φωτογραφίες και ότι είχατε φορέσει και τη μάσκα με το plexiglass και υπόθηκε, υπήρξαν και σχόλια περί επικοινωνιακού σόου και τα λοιπά την ώρα που αγωνιά η αγορά. Να φέρω στα σχόλια. Εάν νομοθετούσα, κύριε Παυλόπουλε, γιατί καλώς κακώς όπως ήρθε η κατάσταση θα πρέπει κάποιος να βγάλω μια υπουργική απόφαση για όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Ωραία. Εάν νομοθετούσα χωρίς διάλογο με την αγορά και χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα αυτό που νομοθετούμε τι σημαίνει στην πράξη, δεν θα με κατηγορούσαν οι ίδιοι που τώρα με κατηγορούν ότι πήγα, ότι νομοθέτησα τυφλά χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που κάνω. Τι πιστεύετε? Τώρα που κάνω τη δουλειά μου και πάω και μετράω με τον κύριο Παθανάση με τη μεζούρα, με το μέτρο και ρωτάμε τον κύριο Καβαθά. Ο κύριος Καβαθάς ήταν εκεί ως ο εκπρόσωπος, ο θεσμικός του χώρου της εστίασης. Ναι. Μας έλεγε δηλαδή τι πρέπει να προσέξουμε. Μας έλεγε την ώρα που μετράγαμε τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ωραία, να μας έλεγε πώς βλέπει ένα κατάστημα. Άλλαξε κάτι από την αυτοψία, κύριε Γεωργιάδη? Άλλαξαν πολλά από την αυτοψία. Πείτε μας, δώστε μας ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι άλλαξε. Θέλω λίγο να καταλάβουμε, γιατί επαναλαμβάνω, είπα, αν δεν συνεννοηθούμε καλόπιστα και αν θέλουμε να πάμε σε επίπεδο Δελιβοριά, δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, λέω, αν νομοθετούσαμε χωρίς να κάνουμε κανένα διάλογο με τους θεσμικούς εκπροσώπους του χώρου της εστίασης και χωρίς να έχουμε αντίληψη επί του πεδίου τι είναι αυτό που θα γράψουμε στο χαρτί, δεν θα μας λέγανε οι ίδιοι που τώρα μας βρίζουν για το ότι πήγαμε, γιατί νομοθετήσαμε χωρίς να κάνουμε. Θα μπορούσα να σας πω κάποιος να μην φανεί σε φωτογραφίες, αλλά τέλος πάντων. Το Δελιβοριά τον έχει πει 5 φορές ο Γεωργιάδης. 5 φορές έχετε μιλήσει για το Δελιβοριά σήμερα. Για το Φίβο.
Θα μπορούσε να μην κοινοποιηθούν. Θα μπορούσε να μην κοινοποιηθούν οι φωτογραφίες. Άμα ζητήσει όμως να παρεύει να απαντήσει, θα το επιτρέψετε. Σιγά με το να αποφύγω κιόλα. Όχι, λέω, αν ζητήσει να παρεύει να απαντήσει, θα το επιτρέψετε. Θα θέλω πολύ να παρεύει και να τον ρωτήσω τι όνειρο είδε αυτή τη φορά. Γιατί την προηγούμενη φορά είχε δει δύο όνειρο, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Δύο τεράστιους γενετήσιους αδένες πάνω από την πόλη. Αυτά είναι Γεωργιάδη. Λοιπόν, αφήστε τώρα την Γεωργιά. Τώρα εντάξει, είπαμε. Ναι. Θεοποιήσαμε κάποτε σαν νιάτα μας ανθρώπους που μέσα στην κρίση έδειξαν ο καθένας τι πραγματικά ήταν, κύριε Παυλόπουλε. Έδειξε ο καθένας τι πραγματικά ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε στην αγορά. Σας ρωτάει τώρα. Προσπαθώ τι άλλαξε. Πάμε να δούμε. Εντάξει, με ζούρα. Τι άλλαξε. Με τον κύριο Καβαθά, τον κύριο Παθανάση, βάλαμε τα τραπέζια, μετρήσαμε πώς θα περνάει ο σερβιτόρος, πώς θα έρχεται ο πελάτης, πώς θα μπορεί να ανοίγει περισσότερο χώρος και να μετατρέψουμε το ιστορικό του εστιατορίου σε ένα είδος ημιυπαιθρίου, ώστε να μπορεί να μπαίνουν και μερικά τραπέζια προς τα μέσα. Τα πήγαμε μετά στον κύριο Τσιόδρα, του είπαμε ότι αυτό είναι. Έχουμε ορίσει να δούμε τον κύριο Τσιόδρα με γραμμένα αυτά που έχουμε καταγράψει για να δούμε τι πραγματικά μπορεί να γίνει στην πράξη. Ο στόχος μας είναι αυτό που τελικά θα βγάλουμε την άλλη εβδομάδα, να δίνει την ευκαιρία σε ένα εστιατόριο να έχει το δυνατόν περισσότερα τραπέζια με τη μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν και να είναι βιώσιμες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Αλλάζει κάτι στις αποστάσεις. Γυρώντας πάντα τις αποστάσεις. Θα αλλάξει κάτι στις αποστάσεις. Στις αποστάσεις, εν μέρη, το μείζον είναι ότι καταλήξαμε στο πώς μπορούμε τελικά να αξιοποιήσουμε και ένα κομμάτι του εσωτερικού χώρου ενός εστιατορίου, εάν είναι ανοιχτά τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός. Ναι. Ώστε να δώσουμε λίγο περισσότερο. Άρα, σε τι ποσοστό των τραπεζιών πηγαίνουμε από αυτό που είχε, πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ενώ στην αρχή είχαμε μία εικόνα του 50% των τραπεζιών, αν θυμάστε, ότι με τα μέτρα που θα πάρουμε και με αυτά που πήραμε προχθές που καταλάβαμε πού το κάνουμε και με λίγο περισσότερη, όχι ιδιαίτερα μεγάλη επέκταση στο δημόσιο χώρο, όχι υπερβολικά μεγάλη, το τονίζω, θα μπορούμε να φτάσουμε ενδεχομένως και στο 80% της δυναμικότητας των τραπεζιών ενός εστιατορίου. Στο 80. Το οποίο κρίνεται ως ένα όριο που ένα εστιατόριο να δώσει σε μια δύσκολη χρονιά θα μπορέσει μέσα να καταφέρει μέσα και έξω. Ναι. Τώρα, είχε ακουστεί στην αρχή ότι μέχρι 4 άτομα σε κάθε τραπέζι. Μια πενταμελής οικογένεια, τι θα κάνει, θα αφήσει το ένα παιδί πίσω? Όλες αυτές τις απορίες θα τις καταλήξουμε αφού κάτσουμε με τον κύριο Παθανάση και τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά ενδεχομένως, για να συμφωνήσουμε ακριβώς όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις τελικές μας ανακοινώσεις και θα έχουμε πρωτόκολλα και απαντήσεις σε όλες τις σχετικές απορίες. Πάντως, είναι σαφές, καταλαβαίνουμε, ότι αν θέλω να πάρω την οικογένειά μου με την οικογένεια του φίλου μου, να πάμε έξω σε ένα ταβερνάκι στο εξωτερικό χώρο, να κάτσουμε μετά τη χαλάρωση της καραντίνας, δεν θα μπορώ. Θα πρέπει να πιάσουμε δύο διπλανά τραπέζια. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουμε τις ίδιες συνήθειες που είχαμε πριν, για να σας το πω σωστά. Μάλιστα. Για ένα διάστημα, έως ότου μας πούν οι γιατροί, ότι ο ιός νικήθηκε και έφυγε. Και όλοι το καταλαβαίνουμε. Και επειδή πριν άκουγα τη συζήτηση μεταξύ του κυρίου Ψαριανού και του κυρίου Χρυστοφορίδη. Ναι. Ακούστε λίγο, γιατί άκουγα αυτά που έλεγε ο Χρυστοφορίδης και το φίλο του Σιριζέου οικονομολόγου. Ναι. Ξέρετε, είναι και λίγο. Θα ήταν κωμικό εάν δεν ήταν τραγικό. Χθες ανακοινώθηκε ότι η πρόβλεψη για τη Γαλλία είναι ότι θα έχει τη χειρότερη ύφεση εδώ και 300 χρόνια. Η ανεργία στις ΗΠΑ πλησιάζει την ανεργία του κράχ του 29. Η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη της ύφεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες. Λέτε για τα κακά στοιχεία της εργάνης του μηνός Μαρτίου και Απριλίου να ευθύνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Παυλόπουλε? Άλλο σας λένε, κύριε. Μας λέει η κυρία Χτσιόγλου. Σας λένε άλλο μήνας, πράγμα. Λέει Απρίλιος ήταν ο χειρότερος μήνας για την εργάνη, χειρότερος κατά πρώτα μνημονιακά χρόνια. Δεν ξέρω αν είδατε την ανακοίνωση. Ναι. Έχει γνώση, κυρία Χτσιόγλου, ότι ο Απρίλιος του 2020 ήταν μήνας καραντίνας με απαγόρευση κυκλοφορίας? Τη το είπε κανένα, κύριε Χτσιόγλου? Το άκουσε? Δηλαδή εδώ συγκρίνουμε τα ασύγκριτα μεταξύ τους πράγματα. Ναι, αλλά σας λένε μόνο άλλο πράγμα. Για πολιτικές εντυπώσεις. Εστιάζουν την κριτική τους και ο κύριος Τσίπρας
προς τον Πρωθυπουργό στο ότι δεν μας λέτε την αλήθεια για την ύφεση. Άλλο λέτε εσείς εδώ, άλλο στέλνετε έξω, άλλο λέει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του CNN, δηλαδή, κυρία Λαγκάρτ, άλλο λέει η Κομισιόν, άλλο το δουντουτού. Όταν είπε η κυρία Λαγκάρτ προ τριών εβδομάδων ύφεση στην Ευρωζώνη 3% και ύφεση στην Ευρωζώνη προχθές είπε έως 12%. Την πρώτη φορά αρχές Απριλίου έλεγε ψέματα. Προηγουμένως ο κ. Στοφορίδης λέγοντας τα νούμερα είπε η Τράπεζα της Ελλάδος λέει 4%. Τον ακούσατε. Αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αφού είναι γνωστός ψεύτης ο άνθρωπος. Τράπεζα της Ελλάδος. Καλά, τώρα λέει... δεν έχουν νόημα οι χαρακτηρισμοί, με συγχωρείτε. Καλά, εντάξει. Το έχουμε κάνει ρόδο το φίλο μου. Η Τράπεζα της Ελλάδος είπε στο ευνοϊκό σενάριο 4, στο αρνητικό 8. Αυτό δεν είπε. Ναι. 7, κάτι. Η Τράπεζα της Ελλάδος είπε στο θετικό 4, μείον 4, στο αρνητικό μείον 8. Ναι. Γιατί λέει μείον 4 ο Χριστοφορίδης και δεν λέει μείον 8 η Τράπεζα της Ελλάδος. Για ποιο λόγο? Εμείς είπαμε στο εξωτερικό ότι πάμε για 10% και εδώ η κυβέρνηση λέει 4. Όλες οι χώρες στο μεσοπρόθεσμό τους πρόγραμμα, αν είδατε, όλες οι χώρες, γιατί όλες οι χώρες που χρειάζονται να στείλουν το μεσοπρόθεσμο, έχουν στείλει τις ευνοϊκές τους εκτιμήσεις. Γιατί αν όλες οι χώρες στο μεσοπρόθεσμο στείλουν τις αρνητικές τους εκτιμήσεις, θα πρέπει μετά να απαντήσουν με δημοσιονομικά μέτρα. Το καταλαβαίνουμε τώρα, αυτό, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με τις τράπεζες. Το καταλαβαίνουμε ή όχι? Τι γίνεται με τις τράπεζες? Ευχαριστώ. Εδώ οι τράπεζες υπάρχουν. Δηλαδή εδώ, ακούστε, εάν την ώρα που ζει ο πλανήτης τη μεγαλύτερη κρίση του από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 6 εκατομμύρια επιπλέον ανέργους την εβδομάδα, που γίνονται αυτά που γίνονται, η κουβέντα στην Ελλάδα είναι φταίει ο Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε, έχουμε χάσει κάθε ίχνο σοβαρότητα. Εδώ όμως υπάρχουν και σοβαρότατα ζητήματα, για παράδειγμα. Πάμε στα σοβαρότητα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει συνδρομή, διάθεση από τις τράπεζες, κατά πως φαίνεται και καταγγέλλεται, να μπουν δυνατά στην υποστήριξη της αγοράς. Να ενισχύσουν την αγορά με ρευστότητα. Και υπήρξαν τηλεδιασκέψεις και τα λοιπά. Καλές είναι τηλεδιασκέψεις. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν δεσμεύσεις από τις τράπεζες ότι θα είναι πιο διαλλακτικές. Πρώτα απ' όλα, κύριε Παυλόπουλε, για να σας δούμε μερικά πράγματα. Ναι. Τις τράπεζες δεν τις διοικεί η κυβέρνηση. Οι τράπεζες ανήκουν, όπως ξέρετε, στον ESM και μάλιστα λόγω της κυβερνήσεως Τσίπρα και της χρεοκοπίας που έκανε μετά το δημοψήφισμα, το ελληνικό δημόσιο έχασε και τις μετοχές που κατήχε με και την κυβέρνηση Σαμαρά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ναι. Οι τράπεζες δηλαδή ανήκουν στους ξένους. Ποιος τους έδωσε στους ξένους? Ο Τσίπρας. Συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα μου κάνετε μια εισαγωγή για να μου περιγράψετε μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. Αυτό είναι το ιστορικό γεγονός. Είναι το ιστορικό γεγονός. Είναι. Αν η τηλεδιάσκεψη. Να δούμε στη τηλεδιάσκεψη. Ναι, είχε πετύχει. Θα μου λέγατε η κυβέρνηση παρενέβη στις τράπεζες και τους έβαλε τα δύο χιλιοπόδια σαν ένα παπούτσι. Μία δουλειά. Το Νοέμβριο 2015 πήραν οι ξένοι τις τράπεζες. Ναι ή όχι? Ναι, ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που ένα Σιριζέο σα λέει για τι τράπεζε, να θυμόμαστε. Όχι όλε. Τι τράπεζε όλε. Και τι τέσσερι. Και τι τέσσερι, βεβαίω όλε. Το ελληνικό δημόσιο είχε, όταν έφυγε ο Πρωθυπουργό Σαμαρά, 35 δισεκατομμύρια ευρώ αξία μετοχών στι τράπεζε και τι πούλησε τι μετοχέ του για 4 δισεκατομμύρια το Νοέμβριο του 2015. Δεν το ξέρετε. Λεφτά θα δώσουν στην αγορά. Πάμε λοιπόν τώρα. Άρα, η κυβέρνηση κάνει πράγματι διαπραγμάτευση με τράπεζε που δεν διοικεί. Και πράγματι, θέλω να το πω αυτό, και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που γίνεται η ροή χρημάτων από τις τράπεζες. Και η διαπραγμάτευση η οποία κάναμε και η τηλεδιάσκεψη που είπατε έγινε για να θέσουμε πολύ συγκεκριμένους όρους προς τις τράπεζες, τις οποίες παρακολουθούμε καθημερινά και έχουμε βάλει και χρονοδιάγραμμα. Και εάν είπαν όχι. Δεν είπαν όχι, είπαν ναι. Και παρακολουθούμε με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε μέρα την ροή της εκταμίευσης των χρημάτων. Για τώρα έχουμε περίπου στο ΤΕΠΗΧ 2 αιτήσεις για 5,5 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και έκλεισε προσωρινά το σύστημα για λίγες μέρες. Βάζουμε και επιπλέον λεφτά ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει λίγο το σύστημα για την πωλήση. Και παρακολουθούμε πια όχι τις αιτήσεις των δανείων, αλλά την εκταμίευση των δανείων. Έχουν ξεκινήσει πράγματι και οι εκταμιεύσεις. Αλλά είναι πεντηχρές. Αλλά οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι για τις λίγες μέρες που είχαν στη διάθεσή τους είναι ικανοποιητικές. Εγώ ισχυρίζομαι ότι θα ήθελα πολύ περισσότερες
Και εκεί γίνεται και σχετική διελκυστίντα μεταξύ μας. Τώρα. Δηλώνω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο στις τράπεζες. Γι' αυτό και στη σύσκεψη που κάναμε συμμετείχε και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο επόπτης τους δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει μια ευθύνη να μοιράσουν τις επόμενες εβδομάδες συνολικά περίπου 15 δισεκατομμύρια στην πραγματική οικονομία. Λοιπόν. Εάν τα καταφέρουν, μπράβο τους. Εάν δούμε ότι δεν τα καταφέρνουν, κύριε Παυλόπουλε, κυβέρνηση είμαστε και η κυβέρνηση, για να μιλήσουμε λίγο ρωμαϊκά και να καταλαβαίνουμε τι έχει, σε ένα κράτος η κυβέρνηση έχει το λεγόμενο imperium. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλω να γίνω ούτε κακός, ούτε παρεμβατικός, ούτε να κάνω πράγματα τα οποία δεν πιστεύω, γιατί δεν μου αρέσει γενικώς η κρατική παρέμβαση πέρα κάποιου ορίου. Όμως εδώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το imperium πρακτικά. Το imperium σημαίνει. Πρακτικά λέω ότι σημαίνει. Το κράτος διοικεί τα πάντα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, απλά δείτε, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις με την καταβολή των 800 ευρώ. Να έχω κρατική παρέμβαση στις τράπεζες. Τα είπατε. Θέλω να σέβομαι τους τραπεζικούς κανόνες. Μ' αρέσει να έχουμε σταθερό τραπεζικό σύστημα. Αλλά εδώ. Και το στέλνω σαφές μήνυμα προς τους κυρίους τραπεζίτες, στα τραπεζικά στελέχη και προς όλους, για να πούμε ένα άλλο ρωμαϊκό, σ' άλλους πόπουλοι, σουπρέμα λέξ έστω, καλοί οι τραπεζικοί κανόνες, καλά τα τραπεζικά κριτήρια, καλός ο ESM, καλά όλα, στο τέλος η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος. Άρα τα λεφτά θα μοιραστούν. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Στα ρωμαϊκά, δεν ξέρω πώς να σας πω στα ρωμαϊκά ότι διαμαρτύρεται ο κόσμος για τα 800άρια και για τις μικρές επιχειρήσεις ατομικές. Οι ατομικές επιχειρήσεις, τι εννοείτε, που δεν μπήκαν στο 800άρι. Ναι. Όχι, για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή δεν μπήκαν. Πολύ γρήγορα όμως. Ναι. Μα από την αρχή είχαμε πει η επιστρεπτέα προκαταβολή, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει μόνο για τις εταιρείες από έναν εργαζόμενο έως 5 εργαζομένους. Μετά πήγαμε το έως 5 εργαζομένους έως 20 εργαζομένους και μετά είχαμε και χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Από την αρχή όμως ήταν για τις εταιρείες. Αν βάζαμε και τις ατομικές επιχειρήσεις πέραν το 800 εργαζόμενοι, όσο θέλαμε. Ένας είναι. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι προφανές ότι ο κύριος Δενιβοριάς θα σας γράψει τραγούδι. Δεν ξέρω αν θα είναι στα ρωμαϊκά ή όχι, αλλά ένα τραγούδι θα το. Διαδικτυακό διάλογο. Καλημέρα. Έδινα μια συμβουλή. Ήταν πολύ πιο συμπαθή στην ελληνική κοινωνία και πολύ πιο παρεμβατικός ο ήπιος, ο λογικός και ο συνενετικός Φίβος Δενιβοριάς, όπως τον είχαμε στο μυαλό μας κατά το παρελθόν, από τον Φίβο Δελιβοριά των τελευταίων μηνών, που έχει γίνει ένας έξαλλος. Τη μία φορά βρίζει το Μητσοτάκη γιατί έκλεισε τα σύνορα στον Εύρο. Την άλλη βρίζει το Μητσοτάκη γιατί κλείνει τα σύνορα στο Αιγαίο. Τώρα βρίζει το Μητσοτάκη γιατί δίδεται κατά δικά του καλτένε σε καταστροφή. Λες και ο Μητσοτάκης έφερε τον κορονοϊό. Αυτός ο Φίβος Δελιβοριά. Εγώ λέω να βάλουμε χαλί τον Δελιβοριά να λέει το χάλια. Καλημέρα. 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 Δεν κάνει καλό ούτε στον Φίβο Δελιβοριά. Αυτό λέω, το χάλια λέω. Ξέραμε ότι κάνατε τόση αναφορά. Οι εξαλλοσύνες αυτή την περίοδο καλημέρα, δεν κάνουν καλό. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Η κυβέρνηση καλημέρα. Θα φροντίσει και τον καλλιτεχνικό κόσμο, όχι γιατί φωνάζει ο κάθε Φίβος Δελιβοριάς, αλλά γιατί είναι θεσμική μας υποχρέωση και γιατί ο καλλιτεχνικός κόσμος σε αυτή την κρίση πλήττεται πράγματι βάναυσα. Καλή σας ημέρα. Κάνουμε το καθήκον μας, γιατί είναι καθήκον μας, όχι γιατί φωνάζει ο κάθε. Το είπατε. Καλημέρα σας. Ο κάθε Δελιβοριάς. Λοιπόν, ευχαριστώ.